Ορκισμένους εχθρούς εδώ και πολλά χρόνια φαίνεται να έχει ο Κυριάκος Χατζησάβα, γνωστός ως Κούλης από την Αγία Νάπα, ο οποίος χθες τα ξημερώματα έγινε για δεύτερη φορά στόχος εκτελεστών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Αγία Νάπα. Πριν από 10 χρόνια και συγκεκριμένα στις 21 Ιουνίου του 2008, ο Χατζησάβα έγινε στόχος πληρωμένων δολοφόνων, οι οποίοι επιχείρησαν να τον σκοτώσουν σε μαγαζί και πάλι στην Αγία Νάπα. 10 χρόνια μετά, κάποιοι θέλησαν ξανά να εξουδετερώσουν το 47χρονο. Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα και αφού σταθμεύει το αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας όπου διαμένει, ο εκτελεστής του στείνει καρτέρι. Μόλις ο επιχειρηματίας κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, ο εκτελεστής πατά τη σκανδάλι και τον πυροβολεί στο κεφάλι. Ο 47χρονος σωριάζεται στο έδαφος. Στο σημείο αυτό στεκόταν το θύμα όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σε μια τέτοια υπόθεση επεκτείνονται οι έρευνες αναλόγως όχι αόριστα με την εννοία αλλά το τι υπάρχει ενώπιον μας και προχωρούν πολύ μεθοδικά. Η εκτέλεση φαίνεται πως έγινε από επαγγελματία. Στη σκηνή δεν εντοπίστηκαν κάλικες, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ανακριτών, ενώ την ίδια ώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για πληρωμένο εκτελεστή από το εξωτερικό. Λαμβάνεστε όταν αποφασίσει ένας να στήσει καρτέρι σε κάποιον άλλον για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι ζήτημα το οποίο μπορεί κάποιος να το, προλάβει μέσα από οποιαδήποτε μέτρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ έχουν παραλυφθεί τεκμήρια, τα οποία έχουν ήδη σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις.